Αγιασμένος ο Ηρακλής, γιατί δεν του δώσαν τα θάνατα άλογα του Δία. Ήρθε εδώ όλος το άνθος της Ελλάδας. Στις όχθες του ίσυχου Σιμόεθα έδεσε τα καράβια και με το αλάπευτο στα χέρια του Δοξάρη τον λαοδέμοντα που τον αδίκησε γύρευε να σκοτώσει. Τα ωραία τείχη της πόλης που ο Φίβος είχε χτίσει ο ίδιος κατάλυσε με τη φωτιά. Με τις φωτιάς τις κόκκινες τις γλώσσες κατάστρεψε τη χώρα. Έτσι δυο φορές η Τρία ρημάχτηκε το πολικό κοντάρι. Η αγανάκτηση δεν βγαίνει στο νόημα μόνο. Βγαίνει στο χρώμα της φωνής. Καταλάβετε το πράγμα. Μανιασμένος ο Ηρακλής. Ένα άλλο πράγμα. Παραμανιασμένος ο Ηρακλής. Μανιασμένος όταν η μανία αυτή την τρέλα του τη βάζεις στα φωνή εντάσσα πάνω. Μανιασμένος ο Ηρακλής. Δεν λέω μανιασμένος ο Ηρακλής. Είναι απλό ρε παιδί. Τώρα κάνουμε τρεις μήνες πρόβες και ακόμα αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το συνειδήσεις. Γιατί. Μα αφήστε μου με την κατάσταση. Η κατάσταση θα έρθει όταν θα βοηθήσει την κατάσταση. Αυτό μου το κοπανάνε το πει εδώ πέρα και 40 χρόνια. Η κατάσταση και η κατάσταση και η κατάσταση. Η κατάσταση θα έρθει όταν αγγίζεται σωστά. Είναι φαύλος κύκλος η κατάσταση. Η κατάσταση δεν θα σας έρθει ποτέ αν τυχόν και περιμένετε την κατάσταση που θα έρθει. Σαν μια ειδοποιό που είχαμε που εδώ τον συσκούνται εκεί πέρα και περίμενε να μου έρθει η κατάσταση. Με τις ώρες, μισή ώρα πριν από την έξοδό της να περιμένει εκεί την κατάσταση. Επειδή αυτά είναι του περασμένου αιώνα σου πια πράγματα. Αφήστε την κατάσταση. Η κατάσταση θα έρθει όταν είσαι τεχνικός προετοιμασμένος να το κάτσει αυτό το πράγμα. Η τεχνική θα βοηθήσει όταν είσαι έτοιμη, ξέρεις πώς θα το κάνεις, θα έρθει μέσα από αυτό η κατάσταση. Εγώ μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό τσίκι 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 και να σημαίνει να σου πω μανιασμένος ο Ηρακλής. Περιμένει η κατάσταση να μου έρθει. Μη το πρώτο ηχητικό φωνή είναι το πλέον. Και μη πώς πατικόνεις. Λέχτε εξίσου, λέχτε εξίσου την πατικόνηση. Μήπως! Μήπως θέλει! Μήπως! Κάνε την εμισή που κάνω εγώ και θα το βρεις κατά μόνο μας. Δηλαδή θα μου έρχεται ψεύτικο, δεν μπορώ. Ναι, μα θα σου ψεύτικο. Δεν μου έρχεται, πώς το λέτε. Δηλαδή δεν τον έχω αυτό σαν αριθμό λειτουργία μυαλού. Μήπως! Ναι, αλλά αυτό το μήπως είναι σωστή η λειτουργία του μυαλού σου. Αλλά ηχητικά να πει είναι σωστή. Ναι, το ηχητικό πια είναι. Καλά, το ηχητικό είναι. Να βοηθεί να λειτουργήσω μία. Κοίταξε, πρόσεξε, άφε. Ναι. Μήπως! Ναι, ποιος. Μην τυχώ εδώ. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε. Αλλά είμαι ηχό, να δεις πως θα το καταλάβεις και δεν σου είναι ψεύτικο. Γιατί η λειτουργία σου είναι σωστή. Αλλά ηχητικά πώς θα μπορείς να δοθεί αυτό. Θα είναι κάτι, θα είναι στην αρχή να σου πει φανεί ψεύτικο. Αλλά έπειτα θα το συνηθίσεις. Δεν είναι το συναίσθημά σου που είναι λάθος. Η τεχνική σου είναι λάθος. Γιατί δεν έχεις καταλάβει ακόμα πως αυτά τα πράγματα, τα ηχητικά, πρέπει να βγουν κρυστάλλινα σε τραγωδία και σε κωμωδία. Δεν μπορείς να το παίξεις με όργανο πιάνο. Θα το παίξεις με όργανο τύμπανο ή με όργανο κρουστό. Καταλάβεις. Το ίδιο συναίσθημα το παίξεις αλλού. Γιατί σε πιάνθανε μήπως, ενώ εγώ θέλω ήχο, μήπως, ή-ο. Καταλαβαίνεις. Έρχονται αυτά τα πράγματα πια σε κατάσταση τραγουδιού. Γι' αυτό λέγανε πως οι αρχαίοι δεν είχαν κάνει μουσική και οι ήχοι τους
τραγουδιών σου. Για μια άλλη ηχητική γάμα. Η γάμα ηχητική είναι με άλλα μέσα εκφρασμένα. Γιατί αλλιώς βγαίνει πατικωμένο, βγαίνει παίζει ένα πιάνο. Και εγώ θέλω ένα σαντούρι. Καταλάβεις. Και πρέπει να γίνει σαντούρι. Με τις καταστάσεις τις δικές σου πάλι που θα έχεις και στο πιάνο. Αλλά πρέπει να ξέρεις να μεταχειριστείς τη φωνή σου ανάλογα. Όπως και την κίνησή σου ανάλογα. Αυτή είναι η μεταφορά που κάνουμε. Και τι άλλο στηρίζεται, αν έχουμε ένα όφελος και από τον Μπροντόφσκι και από όλους αυτούς, είναι που έκαναν πολλή δουλειά και εξάσκηση πάνω στο ηχητικό μέρος και στο κινησιακό μέρος. Κατάλαβες. Δηλαδή πάμε παρακάτω από του Στανισλάβσκι στο θέατρο, στηρίζεται πάνω σε μια αλήθεια ψυχική αντικρίσματος κλπ. Και η Λαμάμα φυσικά αυτό έκανε. Το ανατεχνικό θέατρο αυτό μας διδάσκει. Ώστε είναι ένας συγγερασμός από πράγματα που μας, ο Στανισλάβσκι μας έμαθε να φύγουμε από την ρητορία και την ζευγιά και την παραστατικότητα. Πάμε σε μια αλήθεια. Αλλά αυτή η αλήθεια πάλι πρέπει να βρει σήμερα άλλους τρόπους. Και κατά κάποιον τρόπο προσπάθησαν οι μετέπειτα, όπως είναι ο Βακτάνγκοφ, ο Μέιερχολμ και στη Ρωσία ακόμα, να το τραβήξουν παραπάνω. Αλλά τους εμπόδισε ο Σοβιετικός Ρεαλισμός. Ήμουν ο Μπρέιν, ξέρει όμως. Μήπως φέρεις αυτά του Φίνικος, του τυφλού, ο του Φίνικα, ήταν ένας άλλος χειρότος κάπου. Κάτι να κάνεις. Όταν το καταλάβεις, θα δεις τι πλούτος αμύθιτος μπορεί να είναι.